Για τα φτωχανάκια σαν και εμένα καλά είναι. Τι θα πάρετε σήμερα? Κατέχω, δεν κατέχω. Όλα τα καλά του κόσμου. Ό,τι και να πάρουμε ωραίο θα είναι, καλό θα είναι, βοήθεια είναι. Συναισθήματα χαράς και ανακούφισης από τους δικαιούχους του προγράμματος ΣΤΕΒΑ, οι οποίοι παραλαμβάνουν ήδη Παντοπολίου και Κρεοπολίου στα σημεία διανομής στο Ηράκλειο. Πότε πήραμε τελευταία φορά ρωτά? Είναι ένας χρόνος τώρα που πήρα τελευταία φορά. Ναι. Ανεργήστε? Βεβαίως. Πόσα χρόνια? 20. Ούτε σύνταξη ούτε εισόδημα, μηδενικό. Τα πάντα. Μηδενικό εισόδημα. Μηδενικό. Και πόσα χρόνια ζείτε υπό αυτές τις συνθήκες? Από το 2007 μετά από την κρίση. Καταστραφήκαμε. Εγώ δούλευα στον αδερφό μου που ήταν εργολάβος. Ναι. Είχα χρήμα, είχαμε δηλαδή λεφτά. Αλλά καταστράφηκε λόγω της κρίσης της οικονομικής. Έτσι, αυτό φταίει και με έφερε εδώ μένα. Τσάντες με βασικά αγαθά, τα οποία αποτελούν ανάσα σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Παίρνουν κρέας, παίρνουν αρνί, παίρνουν μοσχάρι και παίρνουν και χοιρινό. Ανεργία μεγάλη. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ και με αυτό το λίγο που μας βοητάνε. Τη βοήθεια εντάξει, πάρα πολύ καλά. Περνάμε εντάξει, δόξα Θεός. Η πανδημία και η γενικότερη κρίση επηρέασαν αρκετές οικογένειες και στο νησί μας. Επιπλέον 200 οικογένειες προσθέθηκαν φέτος στη μεγάλη λίστα των δικαιούχων του προγράμματος ΣΤΕΒΑ. Ο κόσμος τον οποίο αφορά το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή είναι περίπου 8.500 οικογένειες, 16.250 περίπου άτομα σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Βέβαια πρέπει να συνεχιστεί να βοηθηθεί ο κόσμος. Ωστόσο δεν έλειψαν και τα παράπονα από δικαιούχους, οι οποίοι δεν έλαβαν τη σχετική ειδοποίηση για τη διανομή προϊόντων. Λάβατε μήνυμα ή όχι? Όχι, δεν λάβαμε. Φυσικά και είναι δύσκολο. Φυσικά όταν υπάρχουν άνθρωποι με αναπηρία και παραμελούνται. Ο δικαιούχος είναι από, προέρχεται από αναπηρία, ναι. Ναι. Άρα λοιπόν τι λέτε στους αρμόδιους, να δουν το θέμα? Φυσικά πρέπει να δουν και να τα στηρίξουν τα άτομα αυτά. Υπάρχει κρίση, υπάρχει ανεργία. Πρόκειται για την τελευταία διανομή προϊόντων του προγράμματος 2015-2020, ενώ άμεσα θα βγει στον αέρα η διακήρυξη για το νέο πρόγραμμα ύψος 4.600.000 ευρώ. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για την ύπαρξη νέας διακήρυξης σχετικά με την επαναχρηματοδότηση του προγράμματος. Αν υπάρξει πάλι προσφυγή μεταξύ των προμηθευτών και δικαστικός αγώνας για το ποιος θα πάρει το πρόγραμμα, πάλι θα πάει πίσω. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, η κυρία Πόπη δεν έχασε το χιούμορ της και στέλνει ευχές αγάπης σε όλο τον κόσμο. Υγεία σε όλο τον κόσμο, ειρήνη, αγάπη.